με θυμάται που είμαι εδώ. Χαρά μου είναι που ήρθα. Με το ποδήλατο το ήρθα, οπότε πήρα τον αέρα μου και έκανα κάτι ευχάριστο. Δεν είμαι τόσο παιδί πλέον, είμαι 42 χρονών. Οπότε. Μάλλον εσύ και σάμε πιο πολύ κοντά. Είμαι εδώ παρά στους φοιτητές μου που κάθε χρόνο που περνάει έχουν κινηθεί εκεί πέρα το 2000, το 2001. Υπάρχουν και αυτές οι γενοκτονίες, ναι. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε μιλήσει για την νανοιατρική, για την νανοτεχνολογία. Φέτος θα μιλήσουμε για κάτι που είναι ίσως το πρώτο μου ερευνητικό κομμάτι, η μοριακή απεικόνηση, που σχετίζεται βέβαια με την νανοτεχνολογία. Θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο απλά γίνεται, διατηρώντας την επιστημονικότητά τους. Και ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν, προφανώς μπορούμε να τις συζητήσουμε. Ουσιαστικά, όταν λέμε προσωποποιημένη διάγνωση και θεραπεία, είναι αυτό που ευαγγελίζεται η ιατρική για το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή, να μην αντιμετωπίζουμε τον κάθε ασθενή, χτύπα ξύλο, καρκινικό όγκο, σαν έναν όγκο που πρέπει να τον ακτινοβολήσουμε για να τον σκοτώσουμε, αλλά να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτός ο όγκος, πώς είναι ο συγκεκριμένος ασθενής, πώς λειτουργεί ο οργανισμός του, τι, αν έχει τα ακούσει γονιδίωμα έχει. Και πρέπει να κάνουμε ειδικά σε αυτόν τον ασθενή για αυτόν τον όγκο, με αυτόν το μέγεθος. Επομένως, εκεί έρχεται η έννοια της προσωποποιημένης ιατρικής. Είναι κάτι το οποίο είναι σαν έννοια ίσως εδρεωμένη την τελευταία δεκαετία. Δεν πάει να πει ότι έχουμε φτάσει απαραίτητα εκεί. Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, έχουμε φτάσει εκεί. Ίσως οι γυναίκες περισσότερο γνωρίζετε για τον καρκίνο του μαστού, ότι γίνεται κάποια μελέτη, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο γονίδιο. Γιατί αν υπάρχει αυτό το γονίδιο, είναι αυξημένη η πιθανότητα να πάνε τα πράγματα κακά. Και αυτομάτως οι ασθενείς διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες, όχι με βάση μια ακτινογραφία, αν έχω ή δεν έχω όγκο, αλλά και με βάση μια σειρά από άλλες εξετάσεις. Το ίδιο πράγμα λοιπόν ευαγγελίζεται η ιατρική να κάνει σε όλες τις παθήσεις. Από τις παθήσεις του εγκεφάλου, όπως είναι η άνοια, το Αλτσχάιμερ, από τις παθήσεις τις καρδιακές, παντού. Δηλαδή, θα προσπαθήσει τα επόμενα χρόνια η ιατρική να αντιμετωπίσει τον κάθε ασθενή σαν μια διαφορετική οντότητα. Τώρα, για να γίνει όλο αυτό, το πρώτο βήμα είναι ουσιαστικά αυτό που ίσως έχετε ακούσει, η αποκωδικοποίηση του DNA. Άρα, είναι κάποιοι άνθρωποι βιολόγοι που δουλεύουν σε αυτό το χώρο. Πρέπει για κάθε πάθηση να την καταλάβουμε όσο καλύτερα γίνεται, να δούμε τι μηχανισμοί υπάρχουν γύρω από την αποκωδικοποίηση, τι μηχανισμοί υπάρχουν γύρω από την αδειοπάθεια. Δεν έχει νόημα να έρθει ένα ασθενή που έπαθε έμφραγμα και τότε να προσπαθήσουμε να επέμβουμε. Αυτό το κάνουμε και σήμερα. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να προβλέψουμε πράγματα. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να φτιάξουμε εξετάσεις, οι οποίες θα γίνονται με τρόπο προφανώς φθηνό, με τρόπο χωρίς επιβάρυνση με ραδιενέργεια, με τρόπο μη επώδυνο, ώστε να είναι ένα συνηθισμένο τεστ ρουτίνας που θα το κάνουν όλοι οι άνθρωποι και κάποτε να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Okay. Παρότι θα πούμε αρκετά πράγματα για την απεικόνιση σήμερα, εγώ θέλω να δώσω λίγο και το όραμα. Το όραμα θα ήταν όλα να μπορούν να γίνονται με μια απλή εξέταση αίματος. Θα μπορούσαν να γίνονται όλα αυτά, δηλαδή μια γενική αίματος να μας πει αν έχουμε πιθανότητα να πάθουμε καρδιοπάθεια. Τέλειο θα ήταν. Θα μου πείτε εντάξει, σιγά μην γίνει αυτό. Αλλά πόσα πράγματα πριν από 50 χρόνια θεωρούσαμε ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Οπότε ας σκεφτόμαστε έτσι αισιόδοξα και να σκεφτούμε ότι αυτό το πράγμα κάποτε ήταν αδιανόητο. Άρα. Ας έρθουμε λίγο λοιπόν σε δύο έννοιες που θέλω να δώσουμε σημασία. Το προσωποποιημένο, το οποίο προσπάθησα να το αναλύσω λίγο, και το κομμάτι του τι σημαίνει μοριακή απεικόνιση. Μοριακή απεικόνιση σημαίνει να απεικονίζουμε μόρια, να απεικονίζουμε λειτουργίες, να απεικονίζουμε πράγματα που εμείς βάζουμε στον οργανισμό. Όχι δηλαδή να κάνουμε μια συμβατική ακτινοβολία, μια συμβατική ακτινογραφία και ό,τι δούμε είδαμε. Αυτό είναι ανατομική απεικόνιση. Η μοριακή απεικόνιση σημαίνει ότι θα απεικονίσω κάτι που θα μου δώσει πληροφορία για τη λειτουργία. Οπότε εκεί θα εστιάσουμε στην υπόλοιπη διάδειξη. Τώρα θέλω μάλλον να προσπεράσω αυτά που έχω κάνει. Απλά να σας πω ότι στο ΤΕΙ της Βιωτικής Τεχνολογίας που είμαι, έχω και μια δεύτερη συνεργασία με το Δημόκριτο εδώ και πολλά χρόνια, που εκεί είναι το κυρίως μου εργαστήριο. Έχουμε δύο πράγματα που κάνουμε σαν ομάδα. Φτιάχνουμε ιατρικά μηχανήματα και σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια ιατρικά μηχανήματα και ταυτόχρονα τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε έρευνα μοριακή απεικόνιση σε πειραματόζωα αλλά ή τις αρχές λειτουργίας. Κάποια στιγμή μεταφέρονται και στους ανθρώπους. Η ομάδα μου εξακολουθεί να έχει 10-15 άτομα σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα, έχουμε και σε σχέση με πέρσι και άλλα δύο καινούργια ευρωπαϊκά προγράμματα που πήραμε. Οπότε προσπαθούμε ακόμα να κρατάμε τον κόσμο για να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, παρότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά ταυτόχρονα αυτά δείχνουν ότι μπορούν και να γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι και μαγικά.
Αυτές είναι τυπικές εικόνες μοριακής απεικόνησης. Μην τρομάξουμε πνοές από ποντικάκια. Αυτή είναι μια συμβατική ακτινογραφία. Δηλαδή, απλά βλέπουμε τα οστά του ποντικού και του μαλακού ιστού του. Αυτή είναι ένα σφιγκτηρογράφημα. Στην προκειμένη περίπτωση, βλέπουμε κάτι στην περιοχή που είναι το πάκρεας, νομίζω, η σπλήνα. Και εδώ είναι η ουροδόχος ίστη. Εδώ είναι μια απεικόνηση με PET κάμερα, θα μιλήσουμε και με αυτήν. Είναι με κάποια νανοσωματίδια. Οπότε οι εικόνες της πυρηνικής, της μοριακής απεικόνησης είναι συνήθως κάποιες τέτοιες εικόνες, κάποια θερμά σημεία που βλέπουμε στον χώρο. Και αυτά τα πράγματα συνήθως, αν δεν βάλουμε μια ακτινογραφία από πίσω όπως εδώ, δεν πολύ καταλαβαίνουμε και τι ακριβώς είναι. Δηλαδή, αν σας πω τώρα εγώ ότι έχω ένα χτυπαξιδόν ανόγκο, με βάλουμε σε μια κάμερα και σας δώσουμε ένα φίλ που έχει κάπου μία τελεία φωτεινή και δεν καταλαβαίνουμε που είναι, ο γιατρός δεν μπορεί να κάνει διάγνωση. Αν έχουμε για την ακτινογραφία από πίσω ότι μπορεί να καταλάβει ότι είναι κοντά σε οστά, κοντά σε κάποιο άλλο όργανο, αυτομάτως μπορούμε να κάνουμε καλύτερη διάγνωση. Άρα λοιπόν, για να το πάρουμε λίγο το πράγμα από την αρχή, να μιλήσουμε για απεικόνηση, να δούμε ποιοι είναι οι τύποι απεικόνησης. Όχι τα ίδια εξετάσεων, αλλά οι κατηγορίες. Η πρώτη απεικόνηση είναι αυτό που λέμε επίπεδη απεικόνηση. Είναι η τυπική ακτινογραφία. Που καθόμαστε, μας δείχνει αυτήν την ισχύ από τη μια μεριά, από την πίσω μεριά είναι ο ανιχνευτής, μας διαπερνάει αυτήν την ισχύ και αυτό που μετράμε είναι ουσιαστικά ό,τι αποσβέστηκε από τις ακτίνες στον οργανισμό μας. Όπου είδαμε σκληρό ιστό, είχαμε άσπρο, γιατί είχαμε μεγάλη απορρόφηση. Όπου δεν είχαμε σκληρό ιστό, είχαμε λευκό, γιατί δεν είχαμε, γιατί πέρα είχαμε ελάχιστη απορρόφηση. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να το κάνουμε και με σφιχτηρογράφημα. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει κάνει σφιχτηρογράφημα οστών. Θα πούμε τι είναι γι' αυτό. Παίρνουμε ένα φάρμακο, ραδιενέργεια μπαίνει μέσα μας και μια κάμερα μας την απεικονίζει. Αλλά μας την απεικονίζει πάλι επίπεδα. Δηλαδή δεν έχουμε την αίσθηση του βάθους, δεν είναι τομογραφία. Οπότε η δεύτερη μορφή απεικόνησης που γνωρίζουμε αρκετοί πάλι είναι η τομογραφική απεικόνιση, το CT που λέμε, το MRI. Σε αυτή την περίπτωση κάποιος ανιχνευτής συνήθως περιστρέφεται γύρω-γύρω από τον άνθρωπο που κάνει εξέταση, παίρνουμε μια σειρά από εικόνες και με κάποιο τρόπο τις επεξεργαζόμαστε και φτιάχνουμε φέτες του ανθρώπου. Φέτες που μπορεί να δείχνουν την ανατομία στην περίπτωση της αξονικής απεικόνησης, αλλά μπορεί να δείχνουν και λειτουργία στην περίπτωση της μοριακής απεικόνησης. Στην περίπτωση του σφιχτηρογραφήματος καρδιάς, βλέπουμε ας πούμε τομές της καρδιάς. Στην περίπτωση του σφιχτηρογραφήματος PET, αν το έχει ακούσει κάποιος, που είναι συνήθως η απεικόνηση είτε καρκίνου είτε κεφαλικών παθήσεων, έχουμε μια ολόσωμη απεικόνηση σε τομές του ανθρώπου. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί ουσιαστικά θέλουμε να δούμε τι υπάρχει μέσα χωρίς να κόψουμε τον άνθρωπο σε φέτες. Η τεχνολογία μας δίνει αυτά τα μέσα. Και τέλος, μια πιο έτσι σύγχρονη μορφή απεικόνησης που είναι ουσιαστικά μια εξέλιξη της τομογραφίας, είναι η ογκομετρική απεικόνηση. Αν μπορούμε δηλαδή με κάποιο τρόπο να φτιάχνουμε τομή-τομή, το εσωτερικό, να φτιάξουμε με τη μία όλο τον άνθρωπο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την τομογραφία PET, αν το κρεβάτι του PET είναι πολύ μεγάλο. Θα το δούμε σε λιγάκι, οπότε θα ξαναεπανέλθω. Άρα, γενικά, στο μυαλό μας θα συγκρατήσουμε κυρίως τις δύο πρώτες. Είτε έχουμε μία επίπεδη απεικόνηση, σαν μία ακτινογραφία στο χέρι, είτε έχουμε μία τομογραφική, οπότε και έχουμε πάρει πολλές τομές. Τώρα, τι σημαίνει μοριακή απεικόνηση στην πράξη? Είναι λίγο δύσκολο το σχήμα, οπότε απλά θα πω το εξής, την ουσία ποια είναι. Εδώ έχουμε ένα τύπο καρκίνο. Μακριά από όλους, αλλά συμβεί. Αυτό ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους καρκίνου, μπορεί η διαδικασία από τη μέρα που εμφανίστηκαν ήταν υγιής ο ιστός, μέχρι που αρχίσαν να εμφανίζονται τα πρώτα κύτταρα, να πάρει από ένα χρόνο, να πάρει μέχρι 20 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτή η διαδικασία εξελίσσεται αργά. Κάποια στιγμή σχηματίζεται ένας όγκος, μπορεί να είναι πολύ μικρός. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε τυχαία ένα τεστ ρουτίνας και να τον βρούμε, αλλά μπορεί και να μην το κάνουμε. Κάποια στιγμή μπορεί αυτός να αρχίσει να πιέζει κάποια όργανα αν έχει μεγαλώσει και εκεί να έχουμε τις παρενέργειες και τότε να πάρουμε να κάνουμε το τεστ και να αλλάξουμε θέμα συζήτησης. Λοιπόν, ωστόσο, πολύ πριν γινόντουσαν μια σειρά από πράγματα στον οργανισμό μας. Χωρίς να είμαι ειδικός, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια κύτταρα που αυξάνονται σιγά σιγά. Ο οργανισμός μπορεί να προσπαθεί με κάποιους μηχανισμούς να αντιμετωπίσει, μπορεί να βγάλει κάποιες πρωτεΐνες, κάποια αντίδραση αλλεργική να κάνει, να κάνει κάποια φλεγμονή, κάτι άλλο, κάτι το οποίο αν το ξέραμε, αν μπορούσαμε να το δούμε, θα το χρησιμοποιούσαμε για να κάνουμε ένα συμπέρασμα πιο έγκαιρα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η μοριακή απεικόνηση είναι να έρθει εδώ.
να προσπαθεί να απεικονίσει μηχανισμούς που δημιουργούν προβλήματα πριν τα προβλήματα αυτά γίνουν εμφανή από τις επιπτώσεις τους. Αντίστοιχα, για να μην κάνω μόνο για καρκίνο, στις παθήσεις του εγκεφάλου, Αλσχάιμερ, άνοια, Πάρκινσον, υπάρχουν φαινόμενα που συντελούνται όταν αυτές σιγά σιγά δημιουργούνται, χωρίς να έχει καμία παρενέργεια ο ασθενής. Τα μελετάνε αυτά οι ιδιολόγοι, κάποια τα γνωρίζουμε. Και η ερώτηση είναι: ωραία, μπορούμε να τα απεικονίσουμε? Εγώ θα σου πω ότι κάποια από αυτά μπορούμε. Το επόμενο βήμα είναι: μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα τεστ ρουτίνας? Γιατί κανένας γιατρός δεν θα μας πει: ας ξεκινήσουμε να κάνουμε κάθε εβδομάδα ένα CT, μήπως και έχουμε κάτι, ή ένα PET scan, ή ένα σπιτηρογράφημα. Πάλι στο νοσοκομείο πηγαίνουμε όταν υπάρχει κάποια ένδειξη. Και κάποια τεστ ρουτίνας, όπως είναι η μαστογραφία, είναι αποδεκτά να γίνονται, γιατί το κέρδος σε σχέση με τη ζημιά που παθαίνει ο ασθενής είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να κάνουμε μια ηλικία να υπάρχει καρκίνος του μαστού. Ξέρουμε ότι η ραδιενέργεια, η φινοβολία δημιουργεί κάποια προβλήματα, αλλά καλύτερα να δεχτούμε λίγο φινοβολία παρά να μην το κάνουμε καθόλου. Σε περιπτώσει όπως όμως είναι ο καρκίνος, δεν δικαιολογείται να κάνουμε έτσι τυχαία όλη μας μια εξέταση ολόσωμη με το PET, μήπως και έχουμε κάτι. Αφενός γιατί το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο και για εμάς και το ασφαλιστικό σύστημα, αφετέρου γιατί μόνο κάποιος άνθρωπος που έχει έτσι κάποιες αιμονές θα πήγαινε να κάνει κάθε τρεις και λίγο εξετάσεις. Η ιατρική έχει κάποιους κανόνες. Άρα λοιπόν η μοριακή απεικόνηση προσπαθεί να δει πράγματα που δημιουργούνται σε στιγμές που δεν έχουμε πρώτα συμπτώματα, ώστε να προλάβουμε καταστάσεις. Και αυτό είναι κατά περίπτωση διαφορετικό. Άλλα πράγματα μελετάνε κάποιοι κάνοντας μοριακή απεικόνηση στην καρδιολογία, άλλα πράγματα στην ογκολογία, άλλα πράγματα στον εγκέφαλο. Τεράστιοι κλάδοι όλοι αυτοί μεταξύ τους, τεράστιες διαφορετικές αναλλακτικές. Οπότε τι εργαλεία έχουμε για να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει ότι θα κάνουμε μοριακή απεικόνηση? Μια και σήμερα δεν θα μιλήσουμε για ιατρική, θα πούμε περισσότερο για το κομμάτι το τεχνολογικό και πού βρισκόμαστε σήμερα και κυρίως πού πάνε τα πράγματα. Αυτό που έχουμε σαν όπλο στην απεικόνηση είναι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, είναι η ακτινοβολία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας ακτινοβολία για πολλούς λόγους. Ουσιαστικά έχουμε κύματα τα οποία έχουν ένα, είναι μυτονοειδή μορφή τους, ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι αυτό το μήκος κύματος και η συχνότητα που λέμε. Κάποια από αυτά τα χρησιμοποιούμε για ραδιόφωνο, για μικροκύματα, για υπέρυθρο φως. Και υπάρχει ένα πολύ στενό κομματάκι που εκεί βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Πάλι στο ηλεκτρομαγνητική κτηνοβολία βλέπουμε. Είναι το ορατό φάσμα. Και μετά μας συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε σε μικροκυμάτωση, φτάνουμε σε ακτίνες Χ, φτάνουμε στις ακτίνες Γ, που έχουν διάφορες εφαρμογές, κάποιες από τις οποίες είναι ιατρικές εφαρμογές. Άρα ουσιαστικά εμείς θέλουμε αντιχνευτές, άμα θέλουμε να φτιάξουμε μηχανήματα ιατρικά, που να αντιχνεύουν ακτινοβολία Γ, να αντιχνεύουν φωτόνια. Τα φωτόνια είναι πιο εύκολο σήμερα να τα φανταστούμε σαν μικρά μπαλάκια, τα οποία θα πέσουν σε έναν αντιχνευτή και εμείς θέλουμε να τα πιάσουμε και να τα κάνουμε εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα από πίσω τους έχουν μια κυματιδιακή μορφή. Το πιο απλό παράδειγμα στη μοριακή απεικόνηση είναι τα ραδιοφάρμακα. Τα ραδιοφάρμακα σημαίνει ότι όταν θέλουμε να απεικονίσουμε κάτι, να κάνουμε ένα σπιτηρογράφημα, σε δύσμευες ακτίνες Χ που ρίχνουμε ακτίνες απ' έξω και ο ανιχνευτής είναι από την πίσω μεριά και μετράει την απόσβεση, εδώ εισάγουμε ένα φάρμακο μέσα στον ασθενή. Το φάρμακο αυτό, εφόσον μπει μέσα μας, μας κάνει εμάς τους ίδιους να είμαστε πηγή ακτινοβολίας, άρα οι ανιχνευτές πρέπει να μπουν γύρω-γύρω από εμάς. Μπορούμε να βάλουμε έναν ανιχνευτή, οπότε εκεί έχουμε αυτό που σας είπα πριν, επίπεδη απεικόνηση. Μπορούμε να βάλουμε και πολλούς γύρω-γύρω ή να περιστρέφουμε τον ένα που έχουμε και να έχουμε τομογραφική απεικόνηση. Ένα μικρό μειονέκτημα είναι ότι έχουμε ραδιενέργεια μέσα μας, αλλά και στις ακτίνες Χ πάλι λαμβάνουμε ακτινοβολία. Το αν η ακτινοβολία είναι αρκετή ασφαλής ή όχι, ας δεχτούμε σήμερα ότι ναι είναι. Γιατί γι' αυτό και αυτά τα πράγματα υπάρχουν στην ιατρική πράξη. Και μάλιστα η σύγχρονη ιατρική τίνει στο να χαμηλώνει όσο μπορεί τις δόσεις για δύο λόγους. Πρώτον, για να έχουμε λιγότερη ακτινοβόληση του ανθρώπου, αλλά κυρίως για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις όσο πιο συχνά γίνεται. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να ήταν τέλειο να κάνουμε μια εξέταση 5 φορές μετά από μια θεραπεία, να δούμε ξανά ο ασθενής αν έχει πρόοδο, αν έχει πετύχει θεραπεία, αλλά μπορεί να μας φρενάρει η δόση που τρώει ο ασθενής. Οπότε οι άνθρωποι και από το χώρο των ραδιοισοτόπων και από το χώρο της τεχνολογίας, που είμαι εγώ, προσπαθούμε να μειώνουμε τις δόσεις. Τις δόσεις προσπαθούμε να τις μειώνουμε με δύο τρόπους. Είτε φτιάχνοντας τα μηχανήματά μας καλύτερα, είτε φτιάχνοντας το λογισμικό τα προγράμματα πιο έξυπνα, ώστε να αξιοποιούν τα δεδομένα που παίρνουμε καλύτερα. Οπότε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εργάζονται γύρω αυτό το κομμάτι.
Υπάρχει λοιπόν μια πηγή μέσα στο εσωτερικό. Και τώρα πώς αυτό το πράγμα σχετίζεται με παθήσεις. Αυτού του είδους είναι εικόνες που αναμένουμε να δούμε. Και αν θέλετε να σας πω ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτή και την ακτινογραφία των οστών, είναι ότι στη μια περίπτωση, όταν έχω μια ακτινογραφία με αυτήν την ισχύ, αυτό που βλέπουμε είναι που έχω και που δεν έχω οστό, ενώ εδώ βλέπω που συγκεντρώθηκε το φάρμακο. Και το συγκεκριμένο φάρμακο έχει φτιαχτεί από κάποιους βιολόγους έτσι ώστε να πηγαίνει και να βλέπει τα οστά. Δηλαδή δεν ψάχνει απλά οστό, ψάχνει κάποια συγκεκριμένα μόρια κύτταρα που υπάρχουν στα οστά. Κοινώ, αν ένα ασθενή έχει εδώ πέρα ένα πλευρό να λείπει γιατί έχει βάλει ένα εμφύτευμα, δεν θα δούμε τίποτα στην απεικόνηση τη μικρογραφία, γιατί δεν υπάρχει κάτι που θα πάει να πιάσει το φάρμακο. Άρα, ενώ φαίνεται νομενικά βλέπουμε σκελετό, στην πραγματικότητα βλέπουμε συγκεκριμένα κύτταρα του σκελετού. Ενώ χθε αχτίνε εκεί, βλέπαμε απλά αντίθεση. Βλέπαμε πού είχαμε απολώθει στον αχτίνα. Τα διοσότοπα στην πυρηνική ιατρική υπάρχουν πολλά. Εμεί χρησιμοποιούμε κάποια από αυτά. Ελπίζω να σταματήσει αυτό. Θα το αφήσω. Γενικά, όταν χορηγούμε ένα ραδιοφάρμακο στον ασθενή, αυτό που. Λοιπόν, αυτά τα φάρμακα που φτιάχνουν στους ασθενείς που περάσουν το περίοδο βασίζονται σε κάποια ραδιοϊσότοπα, κάποια ραδιενεργά υλικά, τα οποία παίρνουν ακτινοβολία και όσο περνάει η ώρα, η ακτινοβολία αυτή μειώνεται, εξασθενούν. Για να τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν κλινικά πρέπει να συντρέχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η ακτινοβολία να μην εξασθενεί πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο χρόνο για να προετοιμάσουμε το φάρμακο, να κάνουμε την εξέταση. Όταν το χορηγήσουμε αυτό, κάνει κάποιο κύκλο στον ασθενή και μπορεί να κάνει κάποια λεπτά και κάποιες ώρες. Για να φτάσει στο όργανο που θέλουμε να απεικονίσουμε. Αλλά θέλουμε επίσης να μην ακτινοβολεί και για πάρα πολλές ώρες, ώστε ο άνθρωπος να πάει σπίτι να μην συνεχίσει να είναι μια πηγή ακτινοβολίας για τους γύρω του. Για να δούμε. Δεν πληρώμαστε. Οπότε έχουμε μια σειρά από διαθέσιμα ραδιοφάρμακα. Και ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι μόλις χορηγηθούν στον άνθρωπο, όπως εδώ είναι οι πυρήνες, αρχίζουν και ακτινοβολούν. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Ακτινοβολήθηκε. Ναι. Εκπέμπουν ακτίνες γάμα, τις οποίες εμείς θέλουμε σιγά σιγά να πιάσουμε. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό συμβαίνει σαν άνθρωπο. Το χορηγούμε ενδοφλέβεια συνήθως το φάρμακο. Αυτό μέσω της κυκλοφορίας περνάει από όλο το σώμα μας, παντού. Και αν θέλουμε π.χ. να απεικονίσουμε την καρδιά, σιγά σιγά αρχίζει και συγκεντρώνεται στο όργανο που μας ενδιαφέρει. Ανάλογα με το όργανο που θέλουμε να απεικονίσουμε, λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει σε κάποια λεπτά, αλλά μπορεί να χρειαστεί και κάποιες ώρες. Όλο αυτό το διάστημα να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι ασθενείς ακτινοβολεί, κάνουμε δεν κάνουμε απεικόνιση, και το φάρμακο, λόγω του ότι είναι στο αίμα, περνάει από παντού. Το οποίο σημαίνει ότι περνάει και από κάποια άλλα όργανα που δεν θέλουμε να πάει, αλλά λόγω του αίματος θα περάσει. Άρα γεννιόνται θέματα δοσιμετρίας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας η δόση που θα πάρει ο ασθενής ποια είναι. Μην πάμε να κάνουμε κακό τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε καλό. Και στο κομμάτι της δοσιμετρίας, επίσης τα πράγματα ερευνητικά είναι πολύ ενεργά. Και θα σας πω και στο τέλος κάποιες διαφάνειες. Υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα, μόνο για το τεχνίτιο που είναι το πιο γνωστό ισότοπο που χρησιμοποιούμε. Δεν θα έχει νόημα να διαβάσουμε όλα. Απλά να δούμε ότι τα χρησιμοποιούμε αυτά τα φάρμακα για το θυρεοειδή, για την καρδιά, για τους πνεύμονες, για τα οστά, για το εγκέφαλο, νεφρούς. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας για να απεικονίζουμε όργανα. Κάποιες από αυτές τις απεικονίσεις δηλαδή γίνονται απλά για να ελέγχουμε τη λειτουργία ενός οργάνου. Αν τα νεφρά δουλεύουν σωστά. Εκεί κάνουμε το νεφρόγραμμα. Μας χορηγούν αυτό το φάρμακο, αυτό που περνάει από τα νεφρά και κάποιος πάνω στις εικόνες αρχίζει και κοιτάζει πόσο γρήγορα πάει σε κάθε νεφρό. Και να δούμε, κάνει μια καμπύλη αυτό συνήθως. Πάει στην αρχή λίγο, πολύ και μετά αρχίζει και πέφτει. Και από εκεί βγάζουν και ένα συμπέρασμα. Μη επεμβατικά. Τα νεφρά δουλεύουν σωστά, δουλεύουν και τα δύο το ίδιο. Μήπως έχουν αυτά δύο πρόβλημα. Αντίστοιχα στην καρδιά. Οι εικόνες αιμάτων της καρδιάς μας λένε αν έχουμε κάποια στένωση κάπου. Αν η καρδιά μας δουλεύει σωστά, το τεστ κοπόσεως που μπορεί να γίνεται συνδυασμός με την ιατρική απεικόνηση, όλα αυτά δηλαδή δίνουν πληροφορίες λειτουργικές. Αυτό λοιπόν είναι ήδη μοριακή απεικόνηση και υπάρχει ήδη στην κλινική πράξη. Αυτή είναι μια τυπική γάμα κάμερα που πάμε σε περισσότερα νοσοκομεία και της Ελλάδας, είτε με μια κεφαλή, είτε με δύο κεφαλές
και μπορεί κανείς να επιλέξει πώς θα βάλει αυτές τις κεφαλές στον χώρο για να απεικονίζουμε τα οστά, πάνω και κάτω, ή υπογωνία, αν θέλουμε να απεικονίσουμε την καρδιά. Ας δούμε λίγο τι έχει αυτή η κάμερα μέσα. Δεν θα πω πολύ λεπτομέρειες, θα περάσω πολύ γρήγορα, απλά για να αποκτήσει πολύ μια εικόνα. Αν την ανοίξουμε μέσα, θα δούμε κάτι τέτοιο. Έχει ένα πράγμα που ονομάζεται το κάρτο κατεστητήρας, μετά ένα υλικό που ονομάζεται κρύσταλλος, κάποιους φωτοπολαπλασιαστές και στη συνέχεια έχουν διάφορα ηλεκτρονικά. Εντάχει, τι συμβαίνει ακριβώς. Ο κατεστητήρας έχει μία τέτοια μορφή, είναι ουσιαστικά σαν ένα κομμάτι με περσίδες, να το πω έτσι, κυψέλες, το οποίο έχει εξαγωγικό σχήμα, τετράγωνο μπορεί να έχει. Ποιος είναι ο ρόλος του? Πρώτα εμένα μου χορηγήσω ένα φάρμακο, το φάρμακο πλέον ακτινοπολεί φωτόνια προς όλες τις κατευθύνσεις. Άρα ουσιαστικά αν υπήρχε απέναντί μου μία κάμερα, όπου και να ήμουνα θα έστελνα φωτόνια παντού. Άρα δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού ήρθαν αυτά. Με το που βάζω αυτό το κατευθυντήρα, κάνει αυτά που κάνουν τα παλάκια εδώ πέρα. Δηλαδή, ό,τι πηγαίνει κάπως διαγώνια, πέφτει πάνω στα τυχώματα αυτού του κατευθυντήρα, που είναι λεπτά φύλλα μολύβδου, απορροφάται. Και τελικά στον ανιχνευτή που φτάνουν μόνο αυτά που ταξιδεύουν σχεδόν ευθεία και περνάνε μέσα από τις τρύπες. Με αποτέλεσμα, αν εγώ έχω μία πηγή εδώ πέρα, ας πούμε, από την ομβολία και μία εδώ πέρα, να μπορέσουν στην κάμερα να φτάσουν εκεί και εκεί μόνο φωτόνια. Τα υπόλοιπα όλα θα κοπούνε. Άρα αυτομάτως, από ό,τι φάρμακο υπάρχει μέσα, αυτό που θα κινηθεί προς την κάμερα θα κρατήσουμε μόνο αυτό που ξέρουμε από πού έρχεται. Αυτά λοιπόν είναι φωτόνια γάμα, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ακολούθως πάλι και κάποιο σε ένα υλικό που λέγεται κρίσταλος, μεθυριστής, κρίσταλος. Αυτά τα φωτόνια μόλις πέσουν επάνω, διεγείρουν το κρίσταλο και αυτό είναι φτιαγμένο από το υλικό ώστε βγάζει φως. Αν μάλιστα δεν είναι τελείως σκοτάδι εδώ πέρα και είχα λίγο ραδιενέργεια και ένα κρίσταλο, θα βλέπαμε ένα αχνοπράσινο φως να βγαίνει από το κρίσταλο. Αυτό το φως, η διαφορά που έχει από τα φωτόνια είναι ότι ανήκει στο ορατό φάσμα. Το βλέπω εγώ με το μάτι μου, αλλά έχουμε από πίσω και ανιχνευτές που μπορούν να το δούνε. Ενώ τα φωτόνια γάμα που είχαν φύγει από τον ασθενή κατευθείαν, το εξεταζόμενο, δεν υπάρχουν πολλοί ανιχνευτές που μπορούμε να μετρήσουμε απευθείας αυτά τα φωτόνια. Επομένως, βάζουμε το κρίσταλο για να τα κάνουμε ορατό φως και πίσω από το κρίσταλο ουσιαστικά βάζουμε ένα άλλο υλικό. Ένα άλλο ανιχνευτή που λέγεται φωτοπολαπλασιαστής, που παίρνει αυτό το φως εδώ πέρα και μπορεί να το κάνει ηλεκτρικό σήμα. Ο φωτοπολαπλασιαστής τώρα πώς δουλεύει? Με το που έρχεται το φως επάνω του, από το κρύσταλλο, πέφτει σε ένα υλικό που έχει στην άκρη του και λέγεται φωτοκάθοδος. Αυτή διεγείρεται από τα φωτόνια, τα οπτικά φωτόνια που πέφτουν και βγάζει ένα ηλεκτρόνιο. Αυτομάτως μέσα στον φωτοπολαπλασιαστή έχουμε φτιάξει μία σειρά από μικρούς αγωγούς που λέγονται δίνοδοι και αυτά έχουν μία διαφορά δυναμικού από 0 μέχρι 1000 βολτ εδώ πέρα. Εδώ έχουμε 100, 200, 300, 400, οπότε με το που βγαίνει ένα ηλεκτρόνιο που είναι αρνητικά φορτισμένο, συναντάει κάτι θετικό, τα 100 βολτ και πηγαίνει κατευθείαν προς τα εκεί. Το υλικό τώρα αυτών των δίνοδων είναι τέτοιο ώστε μόλις πέσει επάνω τους ένα φωτόνιο, εκπέμπουν περισσότερα ηλεκτρόνια, τα οποία είναι αρνητικά φορτισμένα. Εδώ τα περιμένουν τα 200 βολτ. Οπότε πέφτουν κατευθείαν στα 200 βολτ περισσότερα ηλεκτρόνια, ξαναγίνεται το ίδιο και σιγά σιγά βγαίνουν όλο και περισσότερα ηλεκτρόνια μέχρι να φτάσουν στο επάνω μέρος του φωτοπολαπλασιαστή που λέγεται άνοδος, το οποίο είναι πλέον πολλά ηλεκτρόνια. Πολλά ηλεκτρόνια σημαίνει σημαντικό ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο μπορούμε να το πάρουμε και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς οι ηλεκτρονικοί. Άρα υπάρχουν διάφορα κυκλώματα που δεν χρειάζεται να σας κουράσω και παίρνοντας αυτά τα φωτόνια φτιάχνουμε αυτού του είδους τις εικόνες. Αυτή είναι, ας πούμε, μια τυπική απεικόνηση εγκεφάλου. Είναι ένα σκεύασμα που λέγεται HMPOW και είναι πάλι βασισμένο σε παιχνίδιο. Και είναι μια τυπική εικόνα από γάμα κάμερα, τομογραφική εικόνα, σπιθυρογράφηματος, δηλαδή εγκεφάλου. Αυτή είναι μια τυπική εικόνα καρδιάς. Δεν είμαι γιατρός για να τη διαγνώσω, αλλά βλέπω σαν να λείπει κάτι εδώ πέρα. Είναι ουσιαστικά οι τομές της καρδιάς μας και η εξέταση που γίνεται. Όπως υπάρχει η καρδιά, την κόβουν σε τομές σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ο πυρηνικός γιατρός μπορεί να πάρει αυτή την εξέταση και να καταλάβει αν ο ασθενής έχει κανονική αιμάτωση ή αν υπάρχει κάποια βλάβη. Πάλι λοιπόν χωρίς να κάνουμε κάποια επέμβαση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να βάλουμε προγράμματα έξυπνα, να μετρήσουμε την αιμάτωση σε διαφορετικές περιοχές και να βγάλουμε και ποσοτικά στοιχεία. Και αυτό είναι ένα άλλο πλεονέκτημα της μοριακής απεικόνησης. Δεν μας δίνει μόνο ποιοτικά χαρακτηριστικά, να πούμε το μάτι, εντάξει, καλά φαίνεται.
Αλλά επειδή χορηγούμε ένα φάρμακο και αυτό πηγαίνει κάπου, εμείς μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε πόσο από αυτό που χορηγήσαμε πήγε σε διαφορετικά όργανα και πόσο ακριβώς πήγε. Οπότε είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που δίνει η ευθύνησή. Και αυτό είναι που σας είπα για το νεφρόγραμμα. Είναι από την εικόνηση νεφρών. Ουσιαστικά έχουμε τον εξεργαζόμενο πάνω στο κρεβάτι, του χορηγούμε το σκεύασμα και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και πηγαίνει στους νεφρούς. Και βλέπουμε, φτιάχνουμε σε κάθε νεφρό πάνω μια καμπύλη. Καλή ώρα το βλέπετε εδώ πέρα, μια καμπύλη γύρω από τον νεφρό και μια γύρω από τον άλλον. Εφαρμόζουμε αυτές τις καμπύλες σε όλες τις εικόνες που παίρνουμε κάθε 10 δευτερόλεπτα και βλέπουμε πώς πηγαίνει το πέρασμα του φαρμάκου μέσα από τους νεφρούς. Από αυτό πάλι ο πυρηνικός γιατρός μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, γιατί αν δουλεύουν κανονικά, αν έχουμε κάποια βλάβη, μη επεμβατικά. Άρα και πάλι μιλάμε για μοριακή επιπτώνηση. Και το ξαναλέω, αυτά υπάρχουν και σήμερα στα νοσοκομεία. Η δεύτερη μορφή απεικόνησης που μέχρι πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε καν στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη ήταν πολύ διαδεδομένη. Τώρα υπάρχουν και 5 συστήματα στην Ελλάδα, αλλά πιθανόν θα αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα. Είναι η τομογραφία PET. Χοντροειδός είναι το ίδιο πράγμα. Ένα φάρμακο πάλι μας χορηγούν, δηλαδή είναι εγώ, το οποίο έχει κάποιες μικρές διαφορές στο τι κάνει. Αυτό το πράγμα που μας χορηγούν δεν εκπέμπει φωτόνια, αυτά τα μικρά παλάκια απευθείας. Εκπέμπει κάποια άλλα παλάκια που λέγονται ποζιτρόνια. Τα ποζιτρόνια που εκπέμπονται, αυτό είναι ένα ποζιτρόνιο που φεύγει από μένα, μετά από μία μικρή απόσταση θα συναντήσει κάπου στο χώρο μέσα ένα ηλεκτρόνιο από ένα οποιοδήποτε άτομο του σώματός μου και μόλις πέσει επάνω του και τρακάρει, αυτό που γίνεται είναι να εξαλειωθεί το ποζιτρόνιο με το ηλεκτρόνιο και εκείνη την ώρα φαίνονται δύο φωτόνια αντιδιαμετρικά. Άρα λοιπόν, αυτό γίνεται προφανώς σε μια απόσταση κάποιων χιλιοστών από το σημείο που χορηγήσαμε. Οπότε φανταστείτε ότι από τον ασθενή αυτή τη φορά αντί να φεύγει ένα μπαλάκι, φεύγουν δύο μπαλάκια που πηγαίνουν αντιδιαμετρικά. Αυτό εμένα μου δίνει την ευκαιρία να φτιάξω έναν ρυθμιστή, ο οποίος θα είναι γύρω-γύρω από τον ασθενή, τον εξεταζόμενο και πάλι, συγγνώμη, και θα έχει σαν αποστολή να μετρήσει δύο μπαλάκια που κινιόντουσαν αντιδιαμετρικά και φτάνουν ταυτόχρονα. Καλή ώρα, αν φύγει ένα φωτόνιο εμένα και σε εσάς, ξέρω ότι έχει εκπαιμφθεί κατά μήκος αυτής της ευθείας. Άρα δεν χρειάζομαι αυτή τη φορά τον κατευθυντήρα που είχα στη γάμα κάμερα, που αυτός μου λέει από πού έρχεται το κάθε πράγμα, γιατί το από πού έρχεται το κάθε πράγμα μου το λέει η ανίχνευση δύο ταυτόχρονων σημείων. Αν ας πούμε υπάρχει μια κρούση ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, τώρα ξέρω ότι ήρθε από αυτή την περιοχή του ασθενή. Οπότε όταν συλλέγω δεδομένα με αυτόν τον τρόπο, όπως με τη γάμα κάμερα φτιάχνω εικόνες, με αντίστοιχο τρόπο μπορώ να φτιάξω εικόνες με την PET κάμερα. Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχω κάτι που περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή. Έχω ένα full δαχτύλιο, άρα αυτός μπαίνει μέσα, δεν έχω κατευθυντήρα και μπορώ να μαζέψω πολύ περισσότερη πληροφορία πολύ πιο γρήγορα. Αυτό λοιπόν είναι το τεχνικό πλεονέκτημα, ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερες εικόνες. Άρα ουσιαστικά θα σας περάσω και λίγο αυτά που τα είπαμε. Η διαφορά η βασική είναι ότι αυτά τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε απαιτούν ένα πράγμα που λέγεται κυκλοτρόνιο για να τα παράγουμε. Το κυκλοτρόνιο, ίσως το γνωρίζετε από σχολεία, από τη φυσική, είναι μια τέτοια διάταξη που άμα μπει μέσα ένα ηλεκτρόνιο, έχει ένα μαγνητικό πεδίο, αυτό αρχίζει και περιστρέφεται, αυξάνει συνέχεια ταχύτητά του και μόλις βγει, φεύγει σαν βολίδα. Όταν λοιπόν αυτό το φορτισμένο σωματίδιο φεύγει σαν βολίδα, μπορούμε να το βάλουμε να χτυπήσει ένα συγκεκριμένο στόχο από κάποια υλικά που έχουν αυτούς τους περίπους υλικούς τύπους και εκείνη την ώρα να γίνει μια ουσιαστικά πυρηνική αντίδραση. Πέφτει φορτίο με δύναμη πάνω σε ένα στόχο, προστίθεται ουσιαστικά σε αυτά τα στοιχεία ένα ηλεκτρόνιο, γίνεται κάτι σαν μια μεταστοιχείωση που αυτό το πράγμα δεν είναι όμως σταθερό και έτσι προκύπτουν κάποια καινούργια στοιχεία. Αυτά που εκεί πάνω, 18F, 13Ν, 11Σ κτλ. Τι είναι αυτά? Είναι ραδιενεργό φθόριο, ραδιενεργό άζωτο, ραδιενεργό άνθρακα, ραδιενεργό οξυγόνο. Αλλά αυτά τα στοιχεία, επειδή τα φτιάξαμε αυτόν τον τεχνικό τρόπο, δεν είναι σταθερά. Και σύντομα αρχίζουν να πετάνε ποζιτρόνια έξω για να ξαναέρθουν ακριβώς στην κατάσταση που ήταν η φυσιολογική τους κατάσταση. Έτσι λοιπόν φτιάχνει το ραδιοφάρμακο. Κυκλοτρόνιο, στόχος, βομβαρδίζω το στόχο, φτιάχνω το ραδιενεργό υλικό και έχω στη διάθεσή μου κάποιες ώρες να πάρω αυτό το ραδιενεργό υλικό, να το βάλω σε ένα φάρμακο από πάνω, να το χορηγήσω και να αξιοποιήσω τα ποζιτρόνια που σουτάρει. Το μειονέκτημά του σε σχέση με το τεχνίτη και όλα τα προηγούμενα που είχαμε πει είναι ότι για να γίνει αυτό θέλουμε κυκλοτρόνιο, που μιλάμε για κάτι που κοστίζει κάποια εκατομμύρια. Στην Ελλάδα σήμερα έχουμε ένα κυκλοτρόνιο στο Λάβριο
Και μετά θέλω πολύ γρήγορα να φτάσω τα φάρμακα που κυκλοδρώνουν στο νοσοκομείο, γιατί ο χρόνος της ζωής που έχουν είναι κάποιες ώρες ή κάποια λεπτά. Οπότε σήμερα το φάρμακο που χρησιμοποιείται πιο ευρέως είναι φάρμακα βασισμένα σε φθόριο, γιατί έχουμε χρόνιμη ζωής 2 ώρες. Άρα μπορούμε να το παράξουμε στο λάβριο, να το πάμε σε ένα νοσοκομείο, να φροντίσουμε στον εξεταζόμενο και μέχρι το απόγευμα να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Και το μεγάλο. Αν έχει κίνηση, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα του ΠΕΤ. Και κυρίως αυτά απλά έχουν αντίτυπο στο ότι αυξάνει το κόστος της εξέτασης. Γιατί πάντοτε θα αγοράσει κανείς όσο πιο μεγάλη ακτινοβολία γίνεται, για να προλάβει μέχρι το απόγευμα να κάνει εξετάσεις. Αυτό λοιπόν το σχηματάκι που είπαμε. Αυτό είναι το διάγραμμα περίπου. Και κάπως έτσι είναι μια PET κάμερα μέσα. Έχει γύρω-γύρω το κρεβάτι που θα πει, έχει γύρω-γύρω ακτινευτές. Κάθε ακτινευτές έχει πάλι κρύσταλλο, έχει πάλι φωτοπολαπλασίαστες, έχει πάλι ηλεκτρονικά. Η αρχή λειτουργίας είναι παρόμοια. Και έχουμε και ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που κοιτάζει πότε έφτασε κάτι ταυτόχρονα, αντιδιαμετρικά. Γιατί αυτό θα μας δώσει τη θέση. Τι βλέπουμε με το PET. Ευτυχώς ή δυστυχώς βλέπουμε κυρίως καρκίνο. Το ΠΕΤ είχε φτιαχτεί ερευνητικά το 1974 για να παθήσει το κεφάλι, γιατί είχαν δει ότι μόρια μπορεί να φτιαχτεί μια κάσκα για το κεφάλι, να δούμε το κεφαλικό μεταβολισμό και ερευνητικά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή είχε και ένα φάρμακο, η φθοριωμένη γλυκόζη, η οποία έχει την εξής ιδιότητα. Τα καρκινικά κύτταρα γενικά είναι κύτταρα που μεταβολίζουν έντονα. Σε αρκετούς τύπους καρκίνου, όχι σε όλους. Κάποια δυστυχώς δεν μεταβολίζουν έντονα και πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα για να τα δούμε. Αυτά λοιπόν που μεταβολίζουν έντονα τρώνε γλυκόζη, ζάχαρη. Αν ενώσει ένας χημικός το φθόριο με τη γλυκόζη, φτιάχνει τη φθοριωμένη γλυκόζη. Μόλις λοιπόν τη χορηγήσουμε το φλέβια στον άνθρωπο, τα κύτταρα βλέπουν γλυκόζη και ξεκινάνε να την τρώνε. Μπαίνει λοιπόν η γλυκόζη μέσα στα κύτταρα, μεταβολίζεται, αλλά το φθόριο που είναι μαζί της δεν μπορεί να βγει από το κύτταρο, οπότε μένει μέσα. Και το φθόριο αυτό είναι ραδιενεργό, άρα εκπέμπει ποζιτρόνια. Άρα λοιπόν με αυτό το βιολογικό τρίκ μπορούμε να δούμε καρκινικά κύτταρα. Αυτό μόλις ανακαλύφθηκε. Έκανε το PET να γίνει εξέταση αιχμής. Γιατί αποκτήσαμε για πρώτη φορά ένα εργαλείο που μπορούμε οντόσωμα να σκανάζουμε τον ασθενή και να βλέπουμε πού έχουμε αυξημένο μεταβολισμό. Μπορεί να έχουμε αυξημένο μεταβολισμό σε κάποια φυσιολογικά όργανα, όπως είναι η καρδιά, όπως είναι ο εγκέφαλος, συγκέντρωση με ροδόχο κίστη, αλλά μπορεί να έχουμε και σε κάποιους όπους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δίνεται δυνατότητα για ένα ολόσωμο σκανάρισμα του ανθρώπου, που να δούμε που έχουμε και που δεν έχουμε καρκινικό όγκο. Εννοείται ότι αυτό ήταν 10 λεπτές περιπτώσεις. Υπάρχουν όγκοι οι οποίοι δεν μεταβολίζουν έντονα. Γι' αυτό και η ιατρική έχει και πολλά εργαλεία. Γι' αυτό και τα καρκινικά που μας κάνουν, το MRI, μπορεί για κάποιον τύπο όγκο, αν κάνουμε βιοψία και καταλάβουμε τι τύπο όγκου είναι, να χορηγήσουμε κάποια άλλα ραδιοισότοπα, κάποια άλλα ραδιοφάρμακα. Αλλά ας δούμε σήμερα το νούμερο 1. Έχει κάποια τεχνικά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Κυρίως στη διόρθωση της απόσβεσης, γιατί φανταστείτε όταν εκπέμπεται από μέσα μου ακτινοβολία, αυτή αρχίζει και εξασθενεί μέχρι να βγει έξω. Φανταστείτε λοιπόν να έχω εγώ ένα μικρό όγκο κάπου εδώ πέρα. Όταν η κάμερα είναι από την εδώ μεριά, θα φεύγουν πολύ εύκολα τα φωτόνια. Όταν η κάμερα έρθει από την άλλη μεριά, θα πρέπει να διαπεράσουν όλο το σώμα μου για να φτάσουν μέχρι εδώ. Εντάξει, δεν είναι και κανένα τεράστιο σώμα, αλλά δημιουργεί αυτό μια απόσβεση στα φωτόνια και τελικά θα φτάνουν λιγότερα στην κάμερα από ό,τι έπρεπε να φτάσουν κανονικά. Εκεί λοιπόν έρχεται ένα κομμάτι επιστημόνων που κάνουν διάφορα μαγικά, να το πούμε απλά, που προσπαθούν να διορθώσουν την απόσβεση είτε λαμβάνοντας μια δεύτερη πηγή ραδιενεργή γύρω-γύρω τον άνθρωπο για να φτιάξουν τον χάρτη απόσβεσης του για αυτά τα φωτόνια που μετράμε. Κάτι το οποίο όμως έκανε αυτή την εξέταση να κρατάει περίπου μία ώρα, είτε αξιοποιώντας την αξονική, η οποία μας δίνει ένα πολύ ωραίο ανατομικό χάρτη του ανθρώπου και μπορούμε να ξέρουμε σε κάθε περιοχή του ανθρώπου τι υλικό έχουμε. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο μπορεί να μας δώσει ουσιαστικά διορθωμένες εικόνες. Σήμερα, για να δούμε λίγο τις νεότερες εξελίξεις, αυτό που ενδιαφέρει την κλινική πράξη είναι να φτιάχνουμε όσο πιο μεγάλα συστήματα γίνεται, για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι οι άνθρωποι. Και όμως στη διαφάνεια αυτή φαίνεται καλύτερα. Ο χρόνος εξέτασης, όταν εμείς μπαίνουμε σε αυτό το δαχτύλιο του PET, είναι περίπου 5 λεπτά να πάρουμε μια εικόνα σε αυτό το κομμάτι. Μετά κατεβαίνει η κάμερα πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω και όλο αυτό το πράγμα μπορεί να κρατήσει μισή ώρα και βάλε. Σε ένα νοσοκομείο αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί σε μία μέρα, άμα βάλουμε και την προετοιμασία του εξεταζόμενου, άντε να κάνουμε 10 ασθενείς, ενώ αν το μειώσουμε στο μισό, θα μπορούσαμε να κάνουμε 20 ασθενείς. Αυτή η εξέταση κοστίζει γύρω στο χιλιάρικο, αλλά θα μπορούσαμε να βγάζουμε 10.000 ή 20.000. Αυτό είναι το ένα ερώτημα.
Το δεύτερο είναι ότι αν εγώ πρέπει να αγοράσω υψηλή ραδιενέργεια για να μου κρατήσει μέχρι το βράδυ, μήπως καλύτερα να τις κάνω πιο γρήγορα τις εξετάσεις για να αγοράσω λιγότερη ραδιενέργεια για να είναι φθηνότερη. Επίσης, ο ασθενής θα κάτσει στο κρεβάτι 15 λεπτά ή μισή ώρα. Όλοι θα θέλαμε να κάτσουμε ένα λεπτάκι. Αν σκεφτούμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν σοβαρά προβλήματα, αν σκεφτούμε ότι είναι άνθρωποι και ψυχολογικά μπορεί να μην είναι καλά, αν σκεφτούμε ότι το PET χρησιμοποιείται και για άλλες εξετάσεις, αν σκεφτούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο η κίνηση, γιατί εσύ κάθεσαι στην κάμερα μισή ώρα. Αν λοιπόν κινείσαι λίγο, λέμε ωραία πράγματα για χιλιοστό, διακριτική ικανότητα και αυτά, αλλά το χέρι κουνιέται συνέχεια, αυτό το πράγμα η κάμερα δεν μπορεί να το διορθώσει. Άρα ο χρόνος είναι μεγάλη υπόθεση. Επίσης, το μέγεθος των ανθρώπων ευτυχώς ή δυστυχώς αλλάζει. Ειδικά στην Αμερική, όλοι οι άνθρωποι είναι τεράστιοι. Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο, μια εταιρεία να έχει κάμερα η οποία θα αποκλείσει τους μισούς ανθρώπους. Επομένως, όλα αυτά οδηγήσανε στο να μεγαλώσει το πεδίο της κάμερας. Και σήμερα, μια εξέταση εκεί που κράτησε 80 λεπτά μπορεί να κρατήσει ένα μισάωρο, μπορεί και λίγο λιγότερο. Ένα δεύτερο πράγμα που είναι λίγο τεχνικό, θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται, αλλά αλλάζει πραγματικά ρίζικα το κομμάτι του PET, είναι το ότι σας είπα ότι έχουμε δύο διαμετρικά φωτόνια. Έστω ότι η εξαλείωση έγινε εδώ, ένα φωτόνιο φεύγει από τη μια μεριά, ένα φεύγει από την άλλη. Αν εγώ αυτά τα πιάσω ταυτόχρονα, ξέρω λοιπόν ότι κάτι κατά μήκος της ευθείας που τα ενώνει επέμφθηκε. Πού, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν εδώ, μπορεί να ήταν εδώ, μπορεί να ήταν εδώ, μπορεί να ήταν και εδώ πέρα. Το πώς θα το βρω αυτό δεν υπάρχει τρόπος. Απλά επειδή μαζεύω πολλά φωτόνια, σιγά σιγά αρχίζει και αναδεικνύεται στην εικόνα ποια ήταν η περιοχή που είχε στείλει τα πιο πολλά, αλλά αυτό μου δίνει και εικόνες που δεν έχουν πάρα πολύ καλή διακριτική ικανότητα. Σήμερα έχουν προχωρήσει πολλές τεχνολογίες των ηλεκτρονικών και των ανιχνευτών και μπορούμε να δούμε αυτά τα δύο φωτόνια που ήρθανε, όχι μόνο από ποια που ακριβώς χτυπήσαν μεταξύ τους, αλλά πόση χρονική απόσταση είχαν. Δηλαδή μπορεί να πω ότι έφυγε κάτι, δεν γνωρίζω από πού, κατά μήκος ευθείας που μας ενώνει, έκανε ένα δευτερόλεπτο για να έρθει σε μένα και τέσσερα δευτερόλεπτα για να έρθει προς εσάς. Αυτό πάει να πει ότι άρα βρίσκεται σε μια απόσταση 1:4. Άρα αυτομάτως ξέρω στην εικόνα ότι δεν χρειάζεται να πω ότι ήταν οπουδήποτε, αλλά να πω ότι ήταν κάπου εδώ. Επειδή τα ηλεκτρονικά βελτιώνονται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αν αυτό καταφέρουμε να το κάνουμε τέλεια, δεν θα χρειάζεται να κάνουμε ανακατασκευή, τομογραφική ανακατασκευή. Θα μπορούμε να πούμε ότι το φωτόνιο το ένα έφυγε από εδώ, το άλλο έφυγε από εδώ, το άλλο έφυγε από εδώ. Και αυτό στην πράξη μεταφράζεται σε δύο πράγματα. Σε πολύ καλύτερες εικόνες, βλέπω μια εικόνα χωρίς τη διόρθωση και μια εικόνα με αυτή τη διόρθωση, που αναδεικνύονται πολύ καλύτερα μικρές αλλοιώσεις και τέτοιες που δεν τις βλέπουμε και δεν τις βλέπουμε. Αλλά ταυτόχρονα αυτό ακριβώς είναι που θα μας επιτρέπει να χαμηλώσουμε και τη δόση στους εξεταζόμενους πολύ περισσότερο. Και να γίνουν αυτά τα πράγματα εφικτά όχι μόνο για εμάς, αλλά για παιδιατρικούς ασθενείς που σήμερα κάνουν σε πολύ ειδικές περιπτώσεις αυτές τις εξετάσεις, για ανθρώπους που αφού κάνανε μία θεραπεία θέλουμε περιοδικά να τους παρακολουθούμε και για άλλες περιπτώσεις, μη ιατρικές, όπως θέλουμε να ελέγχουμε διάφορες διεργασίες στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Αυτή την περίοδο συζητάμε με κάποιους ανθρώπους σε ένα άντρεμα ενός project θεατρικού και μοριακής απεικόνησης. Γιατί θέλουν να δουν ερεθίσματα που βλέπει κάποιος άνθρωπος την ώρα που βλέπει ένα θεατρικό σκέτς, ενεργοποιούνται διαφορετικές περιοχές στο κεφάλι. Γι' αυτό μπορούμε να το δούμε. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε ανθρώπους πάρει μια διαγνωστική δόση που παίρνει μια φορά το χρόνο για να δούμε αυτά τα πράγματα. Επομένως έχει πολύ ενδιαφέρον το χαμηλώμα της δόσης. Εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα εικόνα, πώς φαίνεται ένας φυσιολογικός εγκέφαλος και κάποιος που έχει έναν εθισμό στην κοκαίνη. Απλά και μόνο απεικονιστικά το φάρμακο συγκεντρώνεται σε διαφορετικές περιοχές. Και δεν είχα μια πολύ ωραία εικόνα που έχω βρει, που έχω 10 διαφορετικές εικόνες εγκεφάλου με PET. Γιατί όλες από αυτές δείχνουν κάτι διαφορετικό. Άρα αυτά είναι σημαντικά εργαλεία να τα έχουμε. Αυτή είναι μια περίπτωση που είχαμε ένα λέμφωμα πριν τη θεραπεία και μετά τη χημειοθεραπεία. Και βλέπω ουσιαστικά ότι όλοι οι όγκοι έχουν εξαφανιστεί. Σχεδόν όλοι, δεν είμαι γιατρός για να κρίνω. Εδώ είναι η καρδιά, φυσιολογική συγκέντρωση. Εδώ είναι ο ρολόγος της κίστης, φυσιολογική συγκέντρωση. Άρα το θεραπευτικό σχήμα αυτό πέτυχε. Ο συγκεκριμένος ασθενής βέβαια είναι καλό να κάνει περιοδικά κάποια PET και φαντάζομαι ότι σε τόσο σοβαρά θέματα υγείας θα φάσει και λίγο ενέργεια, δεν έγινε και τίποτα. Αν βέβαια αυτό ήταν ένα παιδί 2 χρονών, μπορεί να ψεύγει ο γιατρός ότι όχι. Και η δόση που θα φάει είναι πολύ σοβαρή. Αλλά αυτή είναι η σημαντική αξία του PET. Και αρχίζει και φεύγει το PET.
σαν διαγνωστική τεχνική και αρχίζει και γίνεται κυρίως σαν συμπλήρωμα της θεραπείας. Δηλαδή λέμε, θα κάνουμε ένα πριν τη θεραπεία και ένα μετά. Και μάλιστα η διαφορά με την ακτινογραφία, γιατί μπορεί να έχει κάποιο ότι κάνουμε και αξονική μετά από μια θεραπεία. Έστω ότι έχω έναν όγκο. Αν η θεραπεία πιάσει, όγκος θα πεθάνει. Αλλά δεν είναι ακόμα εκεί. Επομένως θα πάρει και κάποιο διάστημα να εξαφανιστούν τα νεκρά κύτταρα, άρα δεν έχει νόημα να κατασκευαστεί αμέσως με τη θεραπεία. Η φθοριωμένη γλυκόζη όμως συγκεντρώνεται σε ζωντανά κύτταρα που τρώνε. Άρα, αν η θεραπεία μου πιάσει, μπορώ μετά από λίγες μέρες να κάνω μια εικόνηση PET και να δω κατευθείαν αν τα κύτταρα πεθάνανε ή όχι. Είναι δεν είναι εκεί. Αν δεν πεθάνανε, έχω πολύ γρήγορα καταλάβει ότι η θεραπεία μου δεν πέτυχε και μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ενώ εάν το αφήσω και περιμένω κανένα δύο μήνες, δεν ξέρω πόσο ακριβώς χρειάζεται να γίνει, μπορεί να έχω χάσει πολύτιμο χρόνο. Επομένως, η λογική του PET σήμερα είναι να βοηθάει την θεραπεία και όχι μόνο να κάνει διάγνωση. Το PET CT που σήμερα έχουμε στις κλινικές είναι το PET συν έναν αξονικό που πίσω τομογράφο. Ουσιαστικά οι εικόνες πλέον που ο γιατρός βλέπει είναι αυτές εδώ. Βλέπει την αξονική, βλέπει την PET εικόνα που σας είπα ότι έχει διάφορα ωραία φωτεινά σημεία. Όχι ωραία, τέλος πάντων, κάποια φωτεινά σημεία που όμως δεν ξέρω πού και βλέπω και το πάντρεμά του. Το πάντρεμά του μπορεί να μου πει αν αυτό το πραγματάκι είναι πάνω στο οστό ή μέσα στο πνεύμονα. Άλλο πράγμα θα σημαίνει για τον γιατρό ένας όγκος πάνω σε οστό, άλλο πράγμα θα σημαίνει ένας όγκος μακριά από το οστό. Επομένως είναι βασικό να έχουμε αυτή την εικόνα. Και την έχουμε αυτή την εικόνα, ευτυχώς, σαν εργαλείο. Η εξέλιξη στο κομμάτι του PET, γιατί το PET CT είπαμε παγκοσμίως υπάρχουν χιλιάδες, στην Ελλάδα καμιά δεκαριά, είναι το πάντρεμα του PET με το MRI. Το MRI είναι μαγνητική τομογραφία. Είχα την τύχη το 2010, να συντονίζω ένα ευρωπαϊκό δίκτυο στο PET MRI, που ήταν όλοι οι άνθρωποι που κάνουν PET MRI. Οι μόνοι που δεν είχαμε PET MRI ήμασταν εμείς. Αλλά εμείς το συντονίζαμε. Και έχουμε στήσει μια σειρά διεθνών συνεδρίων, οι οποίες συνεχίζονται 16-17 τώρα γίνεται στη Λισαβόνα. Το MRI συνοπτικά μας δίνει κάποιες εικόνες αυτού του είδους, ανατομικές πάλι εικόνες, βασίζεται στο φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού πυρήνων που έχουμε μέσα μας. Μοιάζει με το CT, χοντρικά δεν μας δείχνει κόκαλα, όπως κάνουμε κάποια ειδικά πράγματα, και μας δείχνει μαλακούς ιστούς. Επίσης, ενώ το CT μας παίρνει ένα δευτερόλεπτο για να το κάνουμε, το MRI θέλει κανένα μισά ώρα να κάτσουμε μέσα μέχρι να μαζευτεί αρκετά επαρκής πληροφορία. Οπότε αν θέλουμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο, έχουμε τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να τα κάνουμε όπως το PET CT, να βάλουμε το PET και μετά το MRI. Και αυτό το χρόνο το είχαν κάνει ήδη εμπορικά οι φίλοι, νομίζω. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να προσπαθήσουμε να βάλουμε το PET μέσα στο MRI. Δεν θέλω να σας μπλέξω με τα τεχνικά, αλλά αυτό δυστυχώς δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχετε κάνει ένα MRI, σας λένε να βγάλετε τις αλυσίδες σας, να βγάλετε το ρολόι, να βγάλετε το ένα το άλλο. Φανταστείτε λοιπόν, αν πρέπει να βγάλουμε αυτά τα πράγματα, πώς θα βάλουμε μέσα όλη αυτή τη συσκευή που σας είχα δείξει πριν από λίγο. Οπότε οι προσεγγίσεις που είχαν σκεφτεί κάποιοι ήταν να βάλουμε μόνο τους κρυστάλλους στο MRI και μετά να τραβήξουμε κάποιες οπτικές σύνες και να πάμε το σήμα μακριά για να βάλουμε εκεί την υπόλοιπη κάμερα. Αλλά αυτό έχει μεγάλες απώλειες. Και την τελευταία 15ετία πλέον έχουν φτιαχτεί μια σειρά από μικρούς ανιχνευτές οι οποίοι είναι σύμβατοι με το μαγνητικό πεδίο, μπορούν να βγουν μέσα. Δεν θέλω πάλι να σας κουράσω με τεχνολογία. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που υπάρχει κλινικά διαθέσιμο PET MRI, δηλαδή ουσιαστικά είναι το MRI εδώ. Το PET έχει μπει μέσα στο MRI και μετά τα ποινία του MRI είναι πάλι και αυτά μέσα από το PET. Είτε για μικρά ζωάκια, είτε για μεγάλους ανθρώπους. Πολλές τεχνικές προκλήσεις. Κομμάτια που εμένα με ενδιαφέρουν, εσάς πιθανόν να μην σας ενδιαφέρουν τόσο βαθιά στην τεχνολογία. Αλλά πολλές προκλήσεις στο λογισμικό. Αλλά εδώ έχουμε και μερικά ευχάριστα νέα. Το MRI, επειδή ακριβώς παίρνει κάποια ώρα για να γίνει, η εικόνα του MRI μπορεί να μας δώσει μέσα κάποια πληροφορία, όπως για παράδειγμα τη κίνηση των πνευμόνων. Οπότε αυτή την πληροφορία εγώ να την πάρω, να την αξιοποιήσω και να διορθώσω και την κίνηση των πνευμόνων που έχω την ώρα που κάνω PET. Επίσης, το MRI που δίνει πολύ ωραία πληροφορία στους μαλακούς ιστούς, που δεν μου το δίνει το CT. Άρα μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρον στο πάντρεμα PET εγκεφάλου και MRI εγκεφάλου. Στην καρδιολογία, η καρδιά όπως χτυπάει, πάλι αυτή την κίνηση μπορώ να την πιάσω με το MRI. Και με το CT μπορώ να θα λιώσω τον άνθρωπο στην ακτινοβολία χωρίς λόγο. Επομένως, αρχίζουν και δημιουργούνται πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες πέρα από την ογκολογία και το PET MRI.
Και πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς παντρεύοντας τις δύο μεθόδους, και εκεί είναι αυτό που λέμε ότι ένα συν ένα δεν κάνει πάντα δύο. Μπορεί να κάνει τρία στην περίπτωση του MRI. Είναι αυτή την PET εικόνα, την MRI εικόνα, αλλά και τη συνδυαστική εικόνα που είναι κάτι καινούργιο. Πάρα πολύ ενεργός χώρος ερευνητικά. Πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουμε την τύχη και εμείς να συμμετέχουμε σε κάποια. Πολλές ιδέες για το τι μπορεί να κάνει κανείς. Εμπορικά διαθέσιμο το σύστημα έγινε από τις Siemens, κοντά στο 2008. Σήμερα υπάρχουν γύρω στα 40 συστήματα στην Ευρώπη, μπορεί και περισσότερα. Είναι πολύ ερευνητικά ενεργός χώρος. Αυτές είναι οι εικόνες που παίρνουμε. Στη χώρα μας δεν υπάρχει κάποιο σύστημα. Αυτά είχαν γύρω στα 4-6 εκατομμύρια για να έρθει. Είναι πολύ δύσκολο να το δικαιολογήσει ένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι ακόμα, ενώ είναι φανταστικό, δεν έχουμε αυτό που λέμε στα αγγλικά killer application. Η θανάσιμη εφαρμογή. Δηλαδή αυτό που λες, γι' αυτό το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Όπως και το PET, άλλωστε ερευνητικό ήταν. Μόλις βρέθηκε το FDG, το ολόσωμος κανάλισμα του ανθρώπου, τότε έγινε νούμερο ένα. Είναι λοιπόν ακριβούτσικο, είναι πολύπλοκο στο χειρισμό, γιατί το MRI δεν είναι κάτι απλό και δεν έχουμε βρει ακόμα την τέλεια εφαρμογή. Αλλά η Ευρώπη επίσης και γεννήσει με PET συστήματα. Το 2010 που ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα είχε δύο, σήμερα έχει γύρω στα 40 με 50. Είναι πολύ μικρό διάστημα σε μια πενταετία να αυξηθούμε τόσα πολλά. Πού είμαστε λοιπόν σήμερα τεχνολογικά? Μπήκε και η General Electric στο παιχνίδι με ένα άλλο σύστημα Cigna, το οποίο εκτός από 5 MRI κάνει και αυτό το time of flight που σας είπα, αυτό που βελτιώνει ακόμα περισσότερο τις εικόνες που παίρνουμε. Οι εικόνες της είναι εξίσου πολύ ωραίες. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα όπως βλέπετε, να το χρησιμοποιούμε στην ομολογία, νευρολογία, μπορούμε με διαφορετικά φάρμακα, φθόριο. Μια σειρά από εφαρμογές, δεν είμαι για τους για να τις κρίνω. Υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό ξεκινήσαμε το 2008 κυρίως, το HyperImage που έφτιαξε ένα τέτοιο σύστημα για μικρά ζωάκια, το οποίο ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για τεχνολογική ανάπτυξη και με πάρα πολύ καλές επιδόσεις σε διακριτική ικανότητα μπορούσαμε να βλέπουμε μέχρι και 1,6 χιλιοστό, κάτι που τα κοινωνικά συστήματα δεν κάνουν. Υπήρξε ένα επόμενο πρόγραμμα, το Σαπλίμα, ευρωπαϊκό πάλι, που έφτιαξε ένα σύστημα για μεγάλα ζωάκια δηλαδή, και για μεγαλύτερους ανθρώπους. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το τρίμα, στο οποίο συμμετέχω και εγώ, το οποίο έχει στόχο να φτιάξει ένα PET, μια κάσκα, η οποία μπορεί να μπει στο κεφάλι του ασθενή και ο ασθενής μέσα στο MRI. Η βασική εφαρμογή του είναι για παθήσεις σχιζοφρένειας. Αλλά μπορεί να εφαρμοστεί ακριβώς το ίδιο όπως είναι για όλες τις παθήσεις του κεφάλου. Ο λόγος που είχαμε επιλέξει τη σχιζοφρένεια είναι γιατί προκήρυξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήθελε κάτι. Θέλει να φτιάξουμε κάτι με imaging για παθήσεις του κεφάλου. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Πρέπει ευτυχώς δυστυχώς την έρευνα να προσαρμόζεσαι και στο πού δίνονται τα χρήματα και όχι να λες εγώ θέλω να κάνω αυτό και μην μαντολίσταμε. Κάτι που οι Έλληνες πάσχουν μόλις. Ένα παρόμοιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι το MindView που κάνει μια παρόμοια προσέγγιση για Alzheimer και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια είναι το HypeMed, είναι από αρκετές ομάδες από την Ευρώπη για ένα σύστημα 5 MR για μαστό. Το σκεπτικό είναι, δεν φαίνεται και πολύ καλά, ότι η γυναίκα είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι, αυτό το κρεβάτι έχει μια τρύπα που ο μαστός μπορεί να κρέμεται, γύρω από αυτό υπάρχει ένα δαχτύλιο PET. Και όλο αυτό μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο για να παντρευτεί το MRI και το PET στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού, το οποίο είναι ιδιαίτερος φιλόδοξο, όχι διαγνωστικά μόνο, αλλά ακριβώς για να δούμε μετά για την απόκριση στις θεραπείες. Άλλες προσπάθειες είναι ένας παιδιατρικός σκάνερ που σχεδιάζεται. Μπορείτε φανταστείτε ότι είναι ένας μαγνήτης, αλλά και ένα PET μέσα σε αυτό που είναι κάπου τόσο, ώστε να μπορεί το παιδί να μπει μέσα, να μην χρειαστεί να μετακινεί το δαχτύλιο και σε μία μόνο λήψη να πάρουμε όλη την εικόνα που θέλουμε. Και σε αυτό ήμασταν μέσα, φτάσαμε πολύ κοντά στο να χρηματοδοτηθεί, οπότε θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Στην Αμερική έχει χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα που λέγεται Explorer, το οποίο φτιάχνει ένα ολόσωμο PET. Δηλαδή, όπως ένα MRI που μπαίνει όλος μέσα, έτσι θα μπαίνει μέσα σε αυτό να υπάρχει και ένα PET. Θα μου πείτε γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά. Ο λόγος είναι για να γίνονται σε μία λήψη ολόσωμη όλη η εξέταση. Με μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά κυρίως με μικρότερη δόση στον ασθενή. Αυτό είναι το βασικό. Να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε εξετάσεις ρουτίνας. Και τέλος, πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις είναι αξιοποιώντας όλα τα τεχνικά εργαλεία που έχουμε, στο να φτιάχνουμε μικρά συστήματα τα οποία μπορεί να είναι φορητά. Παρότι η αξία του PET
και της μοριακής απεικόνησης ήταν στην ογκολογία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό να χρησιμοποιούμε για να μελετάμε μεταβολικές διεργασίες. Δεν έχει νόημα να μελετάμε την καρδιά μου με να κάθομαι σε ένα κρεβάτι ξαπλωμένος. Θα μπορούσαμε να μελετάμε την καρδιά μου και εγώ να το πέρα να περπατάω, να κάνω να δείχνω. Θα μπορούσαμε να μελετάμε τον εγκέφαλό μου, όχι όταν είμαι στο κρεβάτι, αλλά όταν μιλάω μαζί σας για να δούμε και διάφορες άλλες παθήσεις, αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πληροφορία που ξέρουμε ότι έχουμε. Και η απάντηση είναι ναι. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτούς τους σκάνερ εδώ μέσα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Η τεχνολογία λοιπόν μας επιτρέπει σιγά σιγά να φτιάχνουμε μικρούς και ευέλικτους ανιχνευτές. Τα ελεκτρικά προγράμματα αυτά πλέον τείνουν να χρηματοδοτήσουμε και εμείς που τα φτιάχνουμε προσπαθούμε να τα κάνουμε να είναι φθηνά. Γιατί δεν έχει νόημα να σας πω ότι παιδιά, αυτό είναι τέλειο για να βάλουμε για την καρδιά, θα είναι σαν ένα ωραίο σωσιδιάκι, αλλά θα κοστίσει 2 εκατομμύρια. Θα μας πει κάποιος, άστο, δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τους σημαντικούς τρόπους. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ερευνητική δουλειά γύρω από αυτά τα πράγματα θα χρησιμοποιήσουν φθηνότερα υλικά βασισμένα σε τυρίδιο που τα φτιάχνουμε με το κιλό, γιατί αν πίσω το 5.000 τέτοια το κόστος είναι 0, ενώ τα συμβατικά υλικά, άμα πεις 1.000, να σου πούνε 1.000 επί όσο κάνει το καθένα. Είναι δηλαδή τέτοιοι περιορισμοί. Πολλοί άλλοι περιορισμοί είναι στο πώς αυτά τα πράγματα θα γίνουν βέβαια φιλικά στον άνθρωπο που τα φοράει, δεν θα είναι βαριά, αλλά προς τα εκεί θέλω να δώσω το νόημα, το μήνυμα ότι πάει η τεχνολογία. Δηλαδή να φύγουμε από το νοσοκομείο για όλες τις εξετάσεις και να τις κάνουμε στον χώρο που βρισκόμαστε. Και ένα τελευταίο είναι το κομμάτι του λογισμικού. Λέγαμε για δόση, λέμε να απεικονίζουμε πράγματα. Πώς θα τα τεστάρουμε όλα αυτά. Ο σημαντικός τρόπος ήταν θα πάμε στο να βάλουμε 5 ασθενείς, 5 θελοντές, θα πληρώσει ξέρω εγώ η Siemens να φτιάχνει ένα φάρμακο, 10 ανθρώπους να κάνουμε μια εξέταση και ό,τι βρούμε, βρήκαμε. Ευτυχώς η τεχνολογία των υπολογιστών μας δίνει διάφορα καινούργια εργαλεία, τα οποία είναι τα ομοιώματα ανθρώπων. Κάποτε το 70 ξεκινήσαμε με κάτι τέτοιες προσεγγίσεις, ότι ο άνθρωπος είναι μια σειρά από γνωστά γεωμετρικά αντικείμενα, τα οποία μπορούμε να τα περιγράψουμε σαν υπολογιστή. Καθώς τα χρόνια περνάγανε, αυτά τα υπολογιστικά ομοιώματα εξελιχθήκαν σε πολύ σύνθετες δομές που έχουν μέσα όλα τα ανθρώπινα όργανα και μπορούν να συμπεριλάβουν μέσα και διάφορες κινήσεις όπως αναπνοής ή κινήσεις της καρδιάς. Πώς θα φτιάχνουμε αυτά. Συνήθως παίρνουμε ένα εξονική ή ένα MRI από ένα οίκη, από έναν άνθρωπο, κάποιος ηρωικός γιατρός, κάθεται και χαράζει σιγά σιγά το περίγραμμα όλων των οργάνων σε κάθε τομή. Μας βοηθάνε κάποια εργαλεία προγράμματος να το κάνουν σε κάποιες τομές και να φτιάξουν τις επόμενες και σιγά σιγά βρίσκουμε το περίγραμμα του κάθε όργανου όπως φαίνεται εδώ πάνω δεξιά. Το κάνουμε αυτό λοιπόν για όλα τα όργανα και σιγά σιγά φτιάχνουμε ένα ωραίο πράγμα στον υπολογιστή που ξέρουμε ότι σε κάθε πίξελ γνωρίζουμε και τι όργανο έχουμε και τι υλικό έχουμε. Αυτό σήμερα σαν τεχνολογία έχει εξελιχθεί επίσης πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που παράγουν τέτοια ομοιώματα, ερευνητικά έργα που μπορούμε να παράξουμε τι. Εικονικούς πληθυσμούς. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, γυναίκες εγκυμοσύνη, ανθρώπους να κάθονται σε διαφορετική θέση. Και όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να τεστάρουμε στον υπολογιστή πλέον ένα μηχάνημα αυτής τι αποτέλεσμα θα δώσει. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε μία έγκυο για να δούμε τι δώσει το κάτω. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να εισάγουμε αυτό το βίωμα μέσα, να βάλουμε ραδιενέργεια σε κάποια συγκεκριμένα όργανα, να περιγράψουμε μία κάμερα τεχνητά γύρω-γύρω από αυτή την έγκυο και να δούμε τελικά τι εικόνες θα παίρναμε από το σύστημα. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από αυτό, υπάρχουν ερευνητικά θέματα ανοιχτά, αλλά το όλο κομμάτι είναι να γίνεται όσο πιο πολύ γίνεται αυτό το παιχνίδι στον υπολογιστή. Γιατί εκεί μπορούμε να παίξουμε με πολλές extreme περιπτώσεις. Μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε τα πρωτόκολλά μας και για την απεικόνιση και για τη διάγνωση. Εδώ, για παράδειγμα, μπορούμε να χορηγήσουμε ένα φάρμακο και να σε διαφορετικές περιοχές να υπολογίσουμε τη δόση που έχει λάβει ο ασθενής. Και να το κάνουμε αυτό σε μια σειρά από εικονικούς ασθενείς και να δούμε για ένα παιδί. Είναι η δόση που θα λάβει, όσοι επιτρέπουν οι κανόνες ή δεν είναι. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος μεγαλώνει και μικραίνει. Δεν πάει να πει ότι όλα τα όργανα μας απλά μεγαλώνουν ανάλογα. Εγώ δηλαδή, αν πάω 40 κιλά, τα νεφρά μου δεν θα μεγαλώσουν, τα ίδια νεφρά θα έχω. Άρα, δύο άνθρωποι που έχουν διαφορετικό βάρος δεν πάει να πει ότι τα όργανα τους είναι αντιστοίχως ανάλογα. Ο γιατρός όταν δίνουν δόσεις λένε βάρος ύφος, αυτά τα χαρακτηριστικά που λαμβάνεις υπόψη. Εγώ όμως σήμερα μπορώ να έχω την αξιονική ενός ασθενή. Άρα, μπορώ να ξέρω και το νερό των οργάνων. Άρα, το όλο ενδιαφέρον
είναι να χρησιμοποιήσουμε τέτοια ονειώματα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε προσωπικά για τον κάθε ασθενή το πρωτόκολλο απεικόνησης ή το πρωτόκολλο δοσημετρίας. Και να πω την αλήθεια, περισσότερο ενδιαφέρον αυτό είναι στη δοσημετρία, στα θεραπευτικά και στην ακτινοθεραπεία και στην ακτινοβόληση. Στο ραδιοφάρμακο, επειδή σε δύο ώρες θα φύγει από μέσα σου, εντάξει, δεν έγινε και κάτι τραγικό. Αλλά σε πιο μακρόβια φάρμακα εκεί μπορεί να μας ενδιαφέρει. Και μια τελευταία διαφάνεια είναι ότι η όλη τάση στην προσωποποίηση πηγαίνει στο πώς θα παντρέψουμε το κομμάτι των προσωμιώσεων και το κομμάτι της μονογενής απεικόνησης με το γονιδίωμα. Ενώ λέμε το συμμετρία θα φάει κάποιος ασθενής αυτή τη δόση, εμείς θέλουμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Να δούμε αυτή η δόση και τι βιολογικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Τι σημασία δηλαδή έχει κάποια καρκινικά κύτταρα να πάρουν τη μέγιστη δόση, αλλά τελικά να μην πεθάνουν. Θα μου πείτε και όμως θα το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε πάλι προσωπική πληροφορία για τον κάθε ασθενή και θα πρέπει να έχουμε κάποια μοντέλα που να βάλουμε αυτή την πληροφορία μέσα για να μας προβλέψουν αν η συγκεκριμένη δόση θα έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ελπίζω σε 1 με 2 χρόνια να έχουμε σας πω κάτι δικό μας πάνω σε αυτό, γιατί δουλεύουμε λιγάκι. Αλλά η τάση πιο πηγαίνει προς τα εκεί. Οπότε όταν λέμε μοριακή απεικόνηση και μοριακή ιατρική, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να παντρέψουμε πράγματα που ήδη είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές επιστήμες και να τις αναζωογονήσουμε όλες για το καλό του ασθενή. Εγώ δηλαδή μπορώ να φτιάξω καλύτερες κάμερες αν υπάρχει λόγος να τις φτιάξω. Αν μου πει κάποιος ότι ξέρεις, μπορείς να δεις 10 καρκινικά κύτταρα και είναι σημαντικό. Μην πάμε να δούμε τον όγκο έτσι. Τότε θα κάτσω να το κάνω και θα βρω το βέλτιστο στον τρόπο. Αλλά θα πρέπει να ξέρω το γιατί. Αν κάνω δοσημετρία, θα πρέπει να ξέρω ότι τελικά το ζητούμενο δεν είναι η δόση, αλλά το ζητούμενο είναι πόσες αλυσίδες του DNA σπάσανε από αυτή τη δόση. Επομένως, είναι ένα ενδιαφέρον μαγικό ταξίδι το κομμάτι της μοριακής απεικόνησης και της ιατρικής. Έχει μεγάλη σημασία να μην καταλαβαίνεις τι κάνουν και οι άλλοι τομείς. Δηλαδή, δεν μπορείς να σκέφτεσαι πλέον σαν μηχανικός ή να σου λέει κάποιος για DNA και να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Ούτε αυτός δεν γίνεται να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει πρωτόνιο. Οπότε αυτό το πάντρεμα είναι δύσκολο. Απ' την άλλη, όπου το πετύχουμε, βγαίνουν ωραία πράγματα και χαιρόμαστε κι εμείς με αυτά. Θέλω να ευχαριστώ τους συνεργάτες μου. Γιατί είναι ότι έχουν αλλάξει πράγματα πλέον σε αυτή τη διαφάνεια. Κάποια παιδιά έχουν πάει έξω, κάποια παιδιά έχουν έρθει, αλλά δεν πειράζεται να δώσουμε χρόνο. Ό,τι ερωτήσεις έχετε.